Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω να αναφέρω ένα κείμενο από τον Ιωάννη Ζωνορά, Βυζαντινό Λόγιο του εποχής των Κομνηνών, και αναφέρει τα εξής, ότι περίπου γύρω στο 867 Χ. Το έθνος των Ρώσων κατακόταν από τους Σκύθες. Και ήταν ένα από τα έθνη που κατοικούσαν γύρω από τον Ταύρο. Το έθνος αυτό λιμενόταν τα παράλληλα του εξινοπόδου με πλοία και μάλιστα σχεδίαζε να επιτεθεί στο ίδιο το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, τα σχέδιά τους δεν είχαν αποτέλεσμα, γιατί τα εμπόδισε η Θεία Πρόνοια, η οποία φρόντισε να επέλθουν άπραχτοι παίρνοντας γεύση από τη Θεία Οργή. Μιλάμε τώρα για την εποχή του Μιχαήλ του Τρίτου του Μέθησου, του τελευταίου δυναστή στον Αγόριο. Το έτος αυτό περίπου, ο Ρούρικ, ο Σκανδιναβός αρχηγός μιας ομάδας ανδρών, είχε μόλις ιδρύσει τμήμα της Ρωσίας και σμίχτηκε με διάφορους Σλάβους και διάφορους Τούρκους, Χαζάρους κτλ. Ο Ρούρικ επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου, προφανώς, από όποτε δείχνει το κείμενο εδώ πέρα. Και ο διάδοχος του Ρούρικ, ο Όλεκ, επίσης επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου. Ο διάδοχος του Όλεκ, ο Ίγκορ, επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου, δύο φορές μάλιστα. Ο κατόπινος, ο διάδοχος του Ίγκορ, ο Σβιάτοσλαβ, επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου. Και μετά από κάποια χρόνια ειρήνης, επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου και ο Γιάροσλαβ. Άρα έχουμε πέντε γεγονές, Ρώσους πρωθυπουργούς, Σκανδιναβούς, Σλαβοτούρκους, που επιτέθηκαν κατά του Βυζαντίου. Αυτοί είναι οι φίλοι των Ελλήνων. Αυτός είναι ο Ρούρικ. Και εδώ βλέπουμε το γνωστό πίνακα του Όλεκ να πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη. Ο στόλος των Ρους πολιορκεί το Βυζάντιο, Βυζαντινό βλοίο.